Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να αντικαταστήσει στις 15 Ιανουαρίου του 2023 τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμο, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει οποιαδήποτε ενοχλητική έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Χρήστο Ζεράμο ενοχλεί σφόδρα του κυβερνητικού κύκλου γιατί παρά τα εμπόδια που του βάζουν, αυτό επιμένει να ανακαλύψει του ενόχου πίσω από το δυσόδε σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορούν να χωνέψουν ότι η σημερινή πλειοψηφία της ΑΔΑΕ τάσεται υπέρ του ελέγχου των παρόχων για την εξέβρεση των διατάξεων βάσει των οποίων επιτράπηκαν οι υποκλοπές. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ μάλιστα έχει μέχρι σήμερα απέναντί του φορίς που θα έπρεπε να είναι υποστηρικτές της προσπάθειάς του, όπως η ίδια η κυβέρνηση που κάνει τα πάντα για να κουκουλώσει το σκάνδαλο και να προστατευτεί ο πραγματικό υπεύθυνο, που δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη, ο οποίο είναι και ο πολιτικό προϊστάμενο τη ΕΕΠ. Έχει απέναντί του και την ίδια την ΑΕΠ που θα έπρεπε να δέχεται τον έλεγχο, αλλά και αυτή συμμετέχει στον κυβερνητικό σχεδιασμό συγκάλυψη. Ο Χριστο Ράμο είναι αυτό που θέλει να εφαρμόσει τον νόμο και η κυβέρνηση ΕΕΠ είναι αυτή που τον εμποδίζουν να άσκει όπω οφείλει τα καθήκοντά του. Γι' αυτό επειδή δεν μπορούν να του αλλάξουν γνώμη, προχωρούν στη γνωστή μέθοδο της αντικατάστασης, προφανώς με κάποιον άλλον που είναι πρόθυμος να ακούει περισσότερο.